και με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουβέλη. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια άλλη πληροφορία από αυτά από τα που ανέφερα μόνο τώρα, αν ισχύει κάτι άλλο που δεν το καταλάβει ή που είναι διαφορετικό από αυτά που είπα. Το έκανα για να παρουσιάσω το θέμα μας. Αν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση ή άλλη πληροφορία. Δεν είναι πλέον κρατούσα άποψη, αλλά. Δεν ξέρουμε, ακόμα δεν ξέρουμε το τελικό σχέδιο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρουμε την κρατούσα, δηλαδή δεν ξέρουμε πού θα πάει. Κύριε Παγκαλέ, έχετε εσείς άλλη πληροφόρηση? Όχι, απλώς ότι από τα γεγονότα που αναφέρατε, με τη σειρά που τα αναφέρατε, και αυτή είναι πράγματι σειρά, μπορεί να δημιουργηθεί μια σύγχυση μεταξύ του ελλείμματος και του χρέους. Και του χειρισμού που αφορά το έλλειμμα, του χειρισμού που αφορά το χρέος. Δεν μίλησα για έλλειμμα, δεν νομίζω, μίλησα για χρέος μόνο. Όχι, γιατί το 25 Μαρτίου τι εορτάζαμε που ήταν. Η επιμήκυνση του χρέους. Α, των δανείων που πήραμε, ναι. Η επιμήκυνση των δανείων που πήραμε με μικρότερο επιτόκιο. Θυμάστε που είχε γίνει μια διαπραγμάτευση και είχαν πάει για αργότερα. Είχαμε πει λοιπόν πάλι το γλιτώσαμε το χρέος. Μετά πήγαμε 21 Ιουλίου, είπαμε ότι όχι μόνο θα πάει αργότερα, θα το κόψουμε και όλα 21%. Και τώρα 28 Οκτωβρίου το κόβουμε περισσότερο. Είναι, όλα αυτά είναι για το χρέος. Να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι επιτέλους σωστή διαδικασία. Δηλαδή ότι έστω και με καθυστέρηση σχεδόν 2 ετών ασχολούμαστε με το πραγματικό πρόβλημα που είναι το χρέος και όχι με τις δευτερεύουσες πλευρές του, να το πω έτσι, ή με αυτές που θα το μεγάλωναν ή θα το μίκραν, που ήταν το έλλειμμα και όλα αυτά. Δεν το κάνω για να αποκτήσω κανένας είδους δόξα, γιατί αυτή δεν είναι και επίζηλος η δόξα. Να λες κακά πράγματα δηλαδή πρόωρα. Είχα μιλήσει, αν θυμάστε, για την αναδιάρθρωση του χρέους και τότε επετέθη εναντίον με ένα μεγάλο μέρος του τύπου και. Επισήμως και η ίδια η φωνή της κυβέρνησης, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι δεν θα γίνει καμία αναδιάρθρωση. Μετά από λίγο έγινε η επιμήκυνση και. Μπήκαμε στη διαδικασία αυτή. Και μπήκαμε στη διαδικασία, που ήταν πολύ σημαντική, διότι αν δεν γινόταν η επιμήκυνση και η μείωση των επιτοκίων, γιατί πάει με τη μείωση, θα είχαμε σοβαρότερα πρόβλημα.